την αντίθεσή τους στην υποβάθμιση και τον εξοπλισμό των ειδικοτήτων των καλλιτεχνικών, των κοινωνικών επιστημών, της οικονομίας, των πολιτικών μηχανικών αρχιτεκτώνων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας του νέου ορολόγιου προγράμματος, εξέφρασαν εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων κατά τη διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα είχε προκηρυχθεί και τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 έως το τέλος του ωραρίου για τον πρωινό κύκλο. Στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν από την μείωση ωρών ή την κατάργηση μαθημάτων όπως είναι τα καλλιτεχνικά, η οικιακή οικονομία, το μάθημα της πολιτικής παιδείας και άλλα τα οποία εξαφανίζονται κυριολεκτικά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, από το γυμνάσιο και το λύκειο, αναφέρθηκαν εκ μέρους των καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων η Άννα Παρίση, εκ μέρους των καθηγητών οικιακής οικονομίας οικολογίας η Βασιλική Γκίζα και εκ μέρους των εκπαιδευτικών οικονομολόγων ο Περικλής Ντέτσικας. Εκπροσωπώ τον κλάδο των καλλιτεχνικών μαθημάτων ΠΕ8 στην εκπαίδευση. Και δυστυχώς, εν έτη 2020, συζητάμε ακόμα για την αναγκαιότητα της τέχνης στα σχολεία, τη στιγμή που σε διεθνές επίπεδο προωθείται και ενισχύεται η τέχνη. Το Υπουργείο Παιδείας, με έναν άκρος αναχρονιστικό νόμο, καταργεί βία και ευνίδια εν μία νυχτή όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα, πάσης φύσεως, από το ρολόγιο προγράμματα του Λυκείου. Επί της ουσίας, εξοβελίζει την τέχνη από το Λύκειο. Για να καταλάβουμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η κατάσταση, από το Σεπτέμβρη κανένας μαθητής δεν θα μπορεί να έρθει σε επαφή με οτιδήποτε σχετίζεται με την τέχνη και τον πολιτισμό στα σχολεία μας. Δηλαδή, καθίσταται ανύπαρκτος ο πολιτισμικός και θεσμικός ρόλος του Λυκείου εν τέλει. Συγκεκριμένα, καταργεί το μάθημα, το δύο μάθημα της καλλιτεχνικής παιδείας στην πρώτη Λυκείου, ένα μάθημα που αποτελεί βασική επιλογή και μάλιστα υψηλή ζήτηση σε αντίθεση με τα ψευδή και ανεπαρκή στοιχεία που παρουσιάζει το Υπουργείο, τουλάχιστον στο σχολείο που υπάρχει και εκπαιδευτικός για να το διδάξει. Έτσι στερεί από τους μαθητές την αισθητική καλλιέργεια, τη δημιουργική σκέψη και έκφραση. Η τέχνη είναι αυτή που κρατάει τους εφήβους μας συναισθηματικά σταθερούς, τους βοηθάει να διοχετεύσουν τις αγωνίες και τα άγχη τους, αφού εκφράζονται μέσα από αυτή και τελικά τους καθιστά ικανούς να αλλάξουν και τον κόσμο μας. Στην τρίτη Λυκείου, καταργεί τα πανελλαδικώ εξεταζόμενα μαθήματα, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, μαθήματα προαπαιτούμενα για την εισαγωγή των μαθητών σε μια πληθώρα από εκπαιδευτικά ιδρύματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα δύο τμήματα που λειτουργούν εδώ και 3 χρόνια στην πόλη μας, το τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών και το τμήμα της Αρχιτεκτονικής Ιωαννίνων, τα οποία σύμφωνα με αυτήν την απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουν από πού να αντλήσουν τους φοιτητές τους. Το χειρότερο είναι όμως ότι ορθεί κανονικά και με τον νόμο εκατοντάδες μαθητές στην παραπαιδεία και την ιδιωτική εκπαίδευση και ταυτόχρονα πολλούς γονείς να χώσουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Κάνουμε έκκληση, ζητάμε επιγόντως την και άμεσα την κατάργηση αυτού του αναχρονιστικού νόμου και όχι μόνο να μην κατηργηθούν τα καλλιτεχνικά μαθήματα και τα μαθήματα τέχνης γενικά, αλλά να διευρυνθούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η κατάργηση όλων των μαθημάτων και των υπόλοιπων κλάδων οδηγεί ξεκάθαρα σε μια μονομερή και στεγνή εκπαίδευση, παιδεία. Είμαι καθηγήτρια οικιακής οικονομίας και οικολογίας και βρισκόμαστε εδώ με τις συναδέλφισες για να διαμαρτυρηθούμε για την υποβάθμιση του μαθήματος της οικιακής οικονομίας στα σχολεία. Οι τελευταίες κυβερνήσεις υποβαθμίζουν συνεχώς το μάθημα, σαν ίσονο σημασία μάθημα, φτάνοντας στην σημερινή υπουργό, που τις 2 ώρες οικιακής οικονομίας από μία τάξη του γυμνασίου τις έκανε 1 ώρα. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε εδώ και να διαμαρτυρόμαστε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η οικιακή οικονομία και είναι ένα μάθημα που μπορεί να βοηθήσει το παιδί στην ένταξή του και στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και της κοινωνίας. Είναι το μοναδικό μάθημα που προετοιμάζει τα παιδιά για την σύγχρονη καθημερινότητα. Θέλει λοιπόν το Υπουργείο προφανώς πολίτες που απέχουν από τις κοινωνικές επιστήμες, που έχουν άγνοια τόσο της οικογένειας όσο και της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Δεν γνωρίζει το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η οικιακή οικονομία και έτσι τόσο τα οικονομικά που αποτελούν την πρώτη επαφή των παιδιών στο γυμνάσιο, όσο και την διατροφή ή την οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο, την επικοινωνία, την αγωγή του καταναλωτή, αντικείμενα που διαπραγματεύεται η οικιακή οικονομία, εξοβελίζονται συνεχώς από το γυμνάσιο και με αποτέλεσμα να μειώνονται δραματικά οι ώρες, μέχρι να εξαφανιστούν. Εκπροσωπώ τον κλάδο των οικονομολόγων. Εμείς έχουμε δεχτεί μια αποψήλωση των μαθημάτων εδώ και μερικά χρόνια. Από τις τελευταίες κυβερνήσεις μας έχουν βγάλει μαθήματα όπως είναι αρχές οικονομίας από την Α Λυκείου.
Τώρα τελευταία τα έβαλα με τις κοινωνικές επιστήμες. Έχουν βγάλει τις κοινωνικές επιστήμες από τη Β' Λυκείου, την πολιτική παιδεία από τη Β' Λυκείου. Και υπάρχει και το εξής παράξενο, ότι στην πρώτη Λυκείου υπάρχει μάθημα πολιτικής παιδείας όπου διδάσκονται και τα οικονομικά τα παιδιά. Και από την άλλη πλευρά, ενώ συνεχίζει το κλάδο στη δευτέρα Λυκείου και στην τρίτη Λυκείου υπάρχει το μάθημα της αρχές οικονομίας όπου δίνουν πανελλήνιες, το δίνουν πανελληνίως στα παιδιά, δεν υπάρχει στη δευτέρα αντίστοιχο μάθημα. Ενώ σε συνθήκες κρίσης εμείς ως κλάδος ζητούσαμε να μπει επιχειρηματικότητα ως μάθημα από το γυμνάσιο, από την τρίτη γυμνασίου στην πρώτη Λυκείου, για να υπάρχει μια ανάπτυξη, να μάθουν τα παιδιά τους βασικούς όρους, μας έκοψαν και τα υπόλοιπα. Και το σημαντικότερο από όλα, ένα παλιότερο μάθημα που είχαμε, την αρχές οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, αυτό ήταν ένα σημαντικό μάθημα που έδινε σε όλους τους μαθητές τις αναγκαίες γνώσεις για να βγουν έξω στην εργασία. Αυτό έφυγε εντελώς από το σχολείο. Την στήριξη του Νομαρχιακού Τμήματος της ΕΔΔΙΣ στον αγώνα των εκπαιδευτικών μετέφερε ο πρόεδρός του, Χρήστος Γρίβας. Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΕΔΔΙΣ στηρίζει την κινητοποίηση που γίνεται από τους κλάδους των ειδικοτήτων στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είχαμε πει ότι το ψηφιστέ νομοσχέδιο είναι αντιεκπαιδευτικό και αναχρονιστικό. Αποδεικνύεται στην πράξη με την υλοποίησή του. Τα ορολόγια προγράμματα τα οποία πάνε να εφαρμοστούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως πολύ σωστά ανέφεραν οι συνάδελφοί μας, οδηγούν σε άλλο ένα μοντέλο εκπαίδευσης μακριά από τις ανάγκες των παιδιών. Ένα πράγμα θέλουμε να δώσουμε σαν μήνυμα. Μην παρασυρθούν οι συνάδελφοι από λογικές κλαδικές. Ενωμένοι. Ο ένας κλάδος δεν έχει να κερδίσει τίποτα στρεφόμενος απέναντι στον άλλον. Ενωμένοι χρειάζεται να ανατρέψουμε την αντιεκπαιδευτική πολιτική που ετοιμάζει να εφαρμόσει και να υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της εκπαίδευσης.